τους χιλιάδες Έλληνες χορευτές οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Χορού στην Ατλάντα. Ακριβώς στα μέσα λοιπόν του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο φεστιβάλ με Έλληνες από όλες τις πολιτείες σχεδόν της Αμερικής να βρίσκονται εκεί και να δίνουν το παρόν. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για να μπούμε στο κλίμα και να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη αυτές τις τρεις μέρες και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, από την Ομογένεια βέβαια, του εξωτερικού, σωστά. Ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, ποιον θα συναντήσουμε? Τον κύριο Δημήτρη Ντάλλα, είναι μουσικός και έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε από το Σικάγο. Την καλησπέρα μας, κύριε Ντάλλα. Καλησπέρα, όλα καλή. Χαιρετισμούς από Ελλάδα, χαιρετισμούς από Κρήτη. Τι καιρό έχει γενικά, οι καιρικές συνθήκες εκεί στην περιοχή και η ώρα βέβαια, πρέπει να είναι μεσημέρι. Σωστά. 11 η ώρα το πρωί, εσείς πίνετε τα ρακές, εμείς πίνουμε καφέ ακόμα. Εσείς πίνετε καφέ ακόμα, σωστά. Για πείτε μας λίγο, τι ζωντάνια είναι αυτή που αντικρίσαμε, τι παλμός ξεχωριστός είναι αυτό στο βίντεο που μεταφέραμε? Σωστά. Κάθε χρόνο διοργανώνει η Μετρόπολης της Ατλάντας ένα φεστιβάλ χορευτικού, δηλαδή διαγωνισμός παραδοσιακών χωρών. Μαζευτήκαμε πάνω από 3.000 άτομα, χορευτές βέβαια. Εγώ συμμετέχω σαν μουσικός και από το 2019 συμμετέχω σαν χοροδιδάσκαλος και χορευτής. Έχουμε μια σχολή εδώ στο Σικάγο και είπαμε με τα παιδιά να πάμε και εμείς κάτω. Γιατί χάναμε. Γιατί χάνατε. Πώς προκύπτει αυτή γενικά η επικοινωνία, αυτή η επαφή? Ένας θεσμός. Είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι βαθύτερο. Δηλαδή, υπάρχει μια επαφή με τις ρίζες μας, με το DNA, όπως θες πες το. Και έχουμε ένα... Δηλαδή, προσπαθούμε με τον κάθε τρόπο να κρατήσουμε την ταυτότητά μας, τον ελληνισμό μας. Αυτό μας δένει. Αυτό προσπαθούμε να παραδώσουμε στη νεότερη γενιά, όπως μας το παραδώσανε. Και μέσω έρευνας προσπαθούμε να δώσουμε κάτι πιο αυθεντικό, ας πούμε. Το ψάχνουμε όλοι μας. Γενικά θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολο είναι να διασωθεί αυτή η ελληνική μουσική κουλτούρα, αυτός ο μουσικός πολιτισμός, στις τάξεις και σε μια κοινότητα ομογενών οι οποίοι βρίσκονται πολύ μακριά από την πατρίδα μας, από την Ελλάδα. Όντως. Είναι μια τεράστια προσπάθεια, είναι τεράστια ευθύνη, θα το έλεγα. Δηλαδή, όντως είναι πολύ δύσκολο, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει θέληση και όσο υπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα μπορεί να διασωθεί. Πόσα μέλη έχει η ελληνική κοινότητα εκεί στην περιοχή σας? Πρέπει να αρκετούς. Δεν ξέρω. Χιλιάδες. Χιλιάδες. Παραπάνω. Άμα το ψάχνουμε και μετρήσουμε γενιά σε γενιά, είμαστε εδώ
αρκετά χρόνια, αρκετές γενιές. Το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Ντάλλας μαζί με άλλους Έλληνες και έτσι φίλους έχουν δημιουργήσει και ένα συγκρότημα, οπότε δεν περιμένουν μόνο το φεστιβάλ το ελληνικό που συμβαίνει κάθε χρόνο, αλλά ανατακτά χρονικά διαστήματα δίνετε το παρόν σε διάφορες εκδηλώσεις και με αυτά που ανεβάζετε πραγματικά μας κάνετε να ζηλεύουμε, γιατί είναι σαν να είμαστε εμείς εκεί που είστε και εσείς εκεί που είμαστε εμείς. Σωστά, σωστά. Υπάρχει μεγάλη δουλειά, μεγάλη ευθύνη εκ μέρους δικός μας, διότι ναι, παίζουμε τα αυθεντικά όργανα, όχι μόνο μπουζούκια, γιατί δεν θέλω να βάλω κάτω το μπουζούκι, προς Θεού. Αλλά όσο υπάρχει το αυθεντικό, πιστεύω ότι το κενό το θέλει. Και το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που βγαίνουμε στη σκηνή, ας πούμε, με παραδοσιακά ακούσματα, είτε κριτικά, είτε ποντιακά, υπηρώτικα. Δηλαδή υπάρχει ένας δεσμός που είναι πιο βαθύς από το να βγαίνει σε μπαράκια, ας πούμε. Είναι κάτι μέσα στο DNA, δηλαδή πράζει από μέσα αυτό το πράγμα. Ποιος χώρος εκεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ ξεσήκωσε τα πλήθη, κέρδισε το χειροκρότημα έτσι το λίγο... Το Τσάμικο του Σικάγου. Το Τσάμικο του Σικάγου, λοιπόν. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Βλέπω ένα δωμάτιο εκεί από πίσω, έχετε κρεμάσει κάποια μουσικά όργανα, για πείτε μας. Σωστά, εδώ είμαι στο σπίτι το δικό μου, στο στούντιο. Εδώ κάνω και μαθήματα σε παιδιά, εδώ βγάζω κομμάτια δικά μου, εδώ γίνεται η μελέτη για τα φεστιβάλ. Έχετε και εδώ τη λύρα της Κρήτης εκεί πάνω από ό,τι βλέπω, το λαού το κάτω δεξιά. Εδώ. Ακριβώς. Ξέρετε και... Παραδοσιακά χωρίς κριτικά. Ακριβώς, απλά εντάξει, είστε μουσικός, δεν έχω την απέτσα, ξέρετε όλα τα μουσικά όργανα, αλλά λίρα λαού το παίζετε. Ναι, βέβαια, ναι. Έπρεπε να το είχαμε ετοιμάσει να μας παίξετε κάτι. Την επόμενη φορά, Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, να παραμείνετε δυνατοί, δραστήριοι. Να αγαπάτε που αγαπάτε την πατρίδα μας και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν.